Πάμε τώρα στο Μαρινάκι μου, που είναι στην αίθουσα σύνταξη να μας πει τα νέα του εξωτερικού. Μαρίνα, όμορφο χρώμα. Τι κάνετε, Μαρία μου, σήμερα είσαι πιο ωραία από ποτέ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θα μου άρεσες πολύ με ένα ωραίο ηθοποιό από το Hollywood και μιλάω για τον Brad Pitt που έκανε μία εμφάνιση. Καλώς ήρθες, σου κάνει. Το κρατάμε. Και το καημένο είναι πονεμένο. Αυτή εκεί πάρα πολύ γκρινιάρα η πρώην. Τον έχει αποξενώσει από τα παιδιά. Πάρα πολύ και αυτό σχολιάζουν και τα ξένα μέσα. Ότι αν και περνάει δύσκολα με όλα αυτά που γίνονται με την Αντζελίνα Τζολί και τα παιδιά του. Πάντως από μακριά στα πλάνα είναι σαν να βλέπω την Έλεν Ντετζένερ να έχει. Εντάξει, η Έλεν Ντετζένερ μοιάζει στον πλάνο. Εγώ τον Γκόρντον Ράμσι. Και λίγο Γκόρντον Ράμσι όπως έρχεται που περπατάει. Ναι, και Γκόρντον Ράμσι. Έκανε λοιπόν μια εμφάνιση στο Λονδίνο για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας και όλοι σχολίασαν πόσο νέος και πόσο όμορφος δείχνει και η Daily Mail... Α, λένε ψέματα δηλαδή, πόσο νέος και πόσο καλά, είναι όμορφος, δεν μπορούμε εδώ αυτό. Ναι, στις φωτογραφίες ναι, στα πλάνα τα οποία δεν φωτοσοπάρονται. Μάλιστα η Daily Mail έγραψε ότι αν και περνάει δύσκολα τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά και πρέπει να μοιραστεί τα μυστικά μας. Να πούμε ότι περνάει δύσκολα γιατί το λέμε συνέχεια, γιατί τα παιδιά του θέλουν να αλλάξουν όλα τα παιδιά του, να αλλάξουν το επώνυμό τους, να μην έχουν καμία σχέση με τον Brad Pitt και ο ίδιος δεν έχει καμία επαφή μαζί τους. Και να μην τα βλέπει ρε παιδί και να μην τα βλέπει, και να μην τα βλέπει. Φαίνεται όμως ότι ο έρωτας γιατί είναι ερωτευμένος τον κάνει να αισθάνεται πάρα πολύ. Ο Brad Pitt, με ποιον. Ναι. Καλέ, το λέγαμε πριν λίγες εκπομπές. Το λέγαμε, αλλά επειδή αυτά το λέμε. Τώρα. Ναι, ποτέ δεν έχει κάτσει με μία. Γιατί εγώ νομίζω ότι το τραύμα ισχύει. Που του έχει δημιουργήσει η Αντζελίνα. Και η Αντζελίνα δεν έχει ξανακάνει κάποιον με κάποιον. Σοβαρή σχέση, όχι. Ναι, αυτό είναι... το ζευγάρι χώρισε, κατέστρεψε ο ένας τον άλλον. Είναι μία σχέση που πάντα σε καταστρέφει, Μαρία, στη ζωή σου και σου μπαίνει έτσι. Το έχει περάσει. Ούκο λίγες φορές. Εγώ να άρα πω δεν είναι μία. Είναι δύο. Εγώ θεωρώ ότι αν δεν είχαν τόσα λεφτά, αν δεν είχαν τη μισή Νότιο Γαλλία, τα κρασιά, όλα αυτά τις επάνωσες και αυτά, θα τα είχαν βρει. Για να μην χωρίσουν τα ζευγάρια που δεν έχουν αυτά, τα βρίσκουν αμέσως. Λοιπόν, να σας πάω σε μια υπέροχη κυρία 76 χρονών και μιλάω για τη μητέρα του Έλον Μάσκ που βρίσκεται στην Ελλάδα, στα ελληνικά νησιά. Τα αποθεώνει. Τώρα βρίσκεται 3 εβδομάδες εδώ. Πάει από νησί σε νησί. Οι φωτογραφίες της είναι από την. Δεν έχει ανάγκη. Δεν έχει ανάγκη. Τις καλύτερες σουίτες μπορεί να πάρει. Μάλιστα, σχολίασαν πάρα πολύ τα διεθνή μέσα ότι την προηγούμενη φορά που ήρθε στη Σαντορίνη ήταν λίγο κάπως η εμφάνισή της. Είχε μαζί της. Ήταν με 8 σωματοφύλακες, δεν μπορούσες να την πλησιάσεις εύκολα. Αν και η ίδια είναι και συγγραφέας και μοντέλο, έχω να σας πω. Εδώ βλέπεις ένα τράπερ, έχει σκάει με 4 bodyguard, τη μητέρα του Έλον Μάσκ. Να πω κάτι όμως, γιατί να την πλησιάσεις, δηλαδή θα την δεις τώρα στη Σύφυρο. Θα της πεις τι, μπράβο για το Twitter. Μπορεί να τα στέλνει ο γιος της για να νιώθει ασφάλεια, ότι η μαμά του είναι στην Ελλάδα. Η μάνα του Έλον Μάσκ, δηλαδή μπορεί να θέλω να την απαγάγω. Μα που την ξέρει. Είναι μια άγνωστη. Τι ένστικτα σου που βγει τέλος της σεζόν. Θες να απαγάγεις και ανθρώπους τώρα. Όχι, αλλά. Όπα. Τι να την κάνω, δώσαμε. Και βλέπω selfie την Μαρία με την μαμά του Έλον Μάσκ. Την πήρα, παιδιά, στο podcast. Στο podcast της Μαρίας Νοκοδήμου, η μητέρα του Έλον Μάσκ. Ωραίο. Μέγια και εσύ εδώ. Να πούμε ότι βρέθηκε στην Πλάκα, μετά βρέθηκε στην Ίω. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο είναι ωραίο που λέμε το πρόγραμμά της τώρα και δίνουμε ιδέες. Να ελπίσουμε ότι έχει μαζί της σωματοφύλακες. Δεν είναι καλά, φυσικά. Είναι η μάνα του Έλον Μάσκ. Τα παιδιά του Έλον Μάσκ περνάνε στον δρόμο, πάνε στο περίπτερο. Δεν θα βγαίνει και συνέχεια. Είναι μια γυναίκα σε αυτή την ηλικία. Θα πάει να φάει. Θα πάω το και, είναι... και το βράδυ 9 η ώρα βλέπεις πως είναι. Να σας πω ότι και πέρσι είχε επιλέξει την Ελλάδα για τις διακοπές της και η ίδια θέλει να περάσει πολλά μηνύματα, γι' αυτό και βάζει πολλές φωτογραφίες με μαγιό, γιατί όπως λέει όλες οι γυναίκες σε κάθε ηλικία πρέπει να βγαίνουν στην παραλία και να μην ντρέπονται. Είχε κάνει και αυτό το εξώφυλλο που βλέπετε 76 χρονών που σπάνια βλέπουμε τόσο γυναίκες αυτή την ηλικία να κάνουν τα εξώφυλλα και την αποθέτουν. Σπάνια τις κάνουν εξώφυλλα. Γιατί οι γυναίκες φοράνε μαγιά και πάνε και κολυμπάνε. Και έτσι πρέπει και να νιώθουν και τέλεια. Λοιπόν, να σας καλά, πω... νιώθουν μόνες τους τέλεια πριν γίνουν εξώφυλλο. Δεν χρειάζεται να φτάσουν στο εξώφυλλο. Όχι, στην παραλία να νιώθουν τέλεια. Αυτό λέω με το μαγιό τους να κάνουν υγειοθεραπεία και μια χαρά. Πάμε σε ένα ζευγάρι που είναι ευτυχισμένο. Γιατί είπαμε για τον Brad Pitt, πάμε Βικτόρια και David Beckham. Τι έκαναν λοιπόν για να γιορτάσουν την επέτειό τους 25 χρόνια μαζί, φόρεσαν ξανά τα ίδια ρούχα που είχαν φορέσει στην τελετή γάμου. Τα θυμάστε αυτά τα μό.
Ξεχνούν. Και θέλω να πω ότι αυτό το ζευγάρι μπορούσε να βάλει ρούχα που είχε 25 χρόνια πριν. Και η Ρούλα Κορομιλά άλλαξε μόλις κανάλι. Προκαλώ. Ναι. Είναι τα ίδια, ίδια ή τα βρήκανε. Είναι ακριβώς τα ίδια. Είναι τα ίδια. Το ίδιο φανεί. Ανέβασαν και ένα βίντεο. Δεν ξέρω πού το ξέρεις. Γιατί ανέβασαν. Θα σας πω γιατί το ξέρω. Γιατί ο David Beckham ανέβασε ένα βίντεο που έλεγε ότι φοράω ακριβώς τα ίδια και δεν το πιστεύω ότι ακόμη μπορώ να χωρέσω μέσα σε αυτά τα ρούχα. Δεν είναι φέρτα. Δεν είναι θέμα αν χωράει όχι. Το έχει φάει ο σκόφτο που είναι. Δεν παίρνει η μάνα μου το τεριλέν το φθηνό, το παίρνει το καλό, το ακριβό. Πού δεν ξέρω εγώ. Από αντιλόπες του Θιβέτ είναι φτιαγμένο. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Να πούμε ότι γιόρτασαν με τα κλασικά, χαβιάρι, σολομούς, το μεροψάρι της Βικτόριας Μπέκαμ και 25... Αφού μόνο θαλασσινά τρώει η Βικτόρια. Γι' αυτό πάει και καλά αυτός ο έρωτας, γιατί τα θαλασσινά ξέρετε τι λένε. Ξέρεις τι φέρνει το θαλασσινό? Τι φέρνει? Και το μύδι και το κηδόνι. Τι λέει, το χαβιάρι. Λοιπόν, να σας πω ότι όπως έγραψε η Βικτόρια, 25 χρόνια μαζί σου, νιώθω πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Μοιράστηκαν αυτές τις φωτογραφίες όπου βλέπετε τώρα. Να πούμε ότι η Βικτόρια είναι πιο ωραία από ποτέ. Εμένα αυτό το ζευγάρι μου αρέσει πάρα πολύ. Από τότε που είδα και τη σειρά του στο Netflix. Βασικά είμαι και ευκολόπιστη. Ό,τι βλέπω το πιστεύω. Και... αλλά ήταν ωραίο αυτό που είδα και μου ταιριάζει. Εγώ να σας πω, είναι λίγο τραύμα αυτό που θα σας πω, ότι το 99 με αυτό το haircut που είχε η Βικτόρια με το κοντό μαλλί το έκανα και εγώ και μετά το μετάνιωσα. Θέλουμε και... φωτογραφία. Νομίζω πολλές το κάναμε τότε. Πάντως... αύριο θέλω να φέρεις φωτογραφία δική σου και Βικτόρια να δούμε ποια σε ποια πήγαινε καλύτερα. Πολύ ωραία. Πάντως βλέπω το κονσίλερ που φορούσε τότε η Βικτόρια και είναι λίγο. Καλά το κονσίλερ τότε, όλες παιδί μου. Δεν θυμάσαι, ήταν εδώ μια ασπρίλα. Μάθαμε και μάθαμε. Αυτά από μένα σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπημένοι. Αύριο τα νέα μας.